Καλησπέρα, Παρή. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Γιατί πρώτα αγωνιστή βραδιά, σε ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σου λόγια. Καταρχά, ήσουν ο πιο ωραίο, ο πιο όμορφο, πρώτον. Δεδομένο αυτό. Αυτό μάλλον έχει να κάνει με το μαύρισμά μου. Έχει, όχι. Καταρχά, είσαι πολύ ωραίο παιδί. Είσαι αυτό. Με το κοστούμι, με αυτό δεν έσχασε, ρε Πάρη. Σε βλέπω στα τέτοια. Δεν... Πώς, εγώ μόνο που σε είδα, ίδρωσα. Έχει, εντάξει, όσο και δροσιά να έχει. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε πόλο μπλουζάκι και άλλαξα στο πάρκινγκ. Για να είμαι ειλικρινής. Ναι, για να είσαι εκεί, τέλος πάντων. Όπως πάντα, εξαιρετική δουλειά. Και τώρα περιμένουμε όλοι εμείς, είμαστε καρφωμένοι, ας πούμε, στους δέκτες μας για να μας δώσεις όλο αυτό το παρασκήνιο το χθεσινό. Και όχι τις δηλώσεις, μερικές τις ανέφερα, τις ακούσαμε των πρωταγωνιστών. Δεν έβαλα του υφυπουργού, που είπαμε, γιατί έβαλα πρώτα τη δήλωση του κυρίου Δημοκράτη Παπαδόπουλου, του εκπροσώπου του ΠΑΟΚ, και χρωστάω τον υφυπουργό αν τον προλάβω για την χθεσινή βραδιά. Αλλά δώσ' μας έτσι κάποια ωραία, κάποιες ωραίες στιγμές της βραδιάς. Καταρχήν, ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος προς τιμή του μίλησε, δεν θέλει να μιλήσει ο Μάκη Γκαγκάτση, ήταν και πιο τους εκεί από πλευράς ΠΑΟΚ. Δίπλα-δίπλα. Συνέχισε την λογική αυτή που έχει ο Μάκη Γκαγκάτση να μιλάει σπάνια έως καθόλου όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα μου επιτρέψει να το πω αυτό, γιατί ούτε και στις κληρώσεις του θεσμού του κυπέλου έτυχε να τον πείσω να τοποθετήσει. Σε αντίθεση και με τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο, που μάλιστα τον προέτρεψε και ο ίδιος ο Μάκη Γκαγκάτση να σηκωθεί και να μιλήσει. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φώτης Κοστούλας, που είχε μιλήσει προ ημερών και στο Λίπερο, ήταν καθήμενος δίπλα στον Μάκη Γκαγκάτση και μιλώντας στην Κοσμοτέ TV και σε μένα, το αν είναι ιονός ή όχι το γεγονός ότι βρέθηκαν οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα και πάλι μάλιστα στο γήπεδο της Τούμπας ΠΑΟΚ Πανετολικός, θα φανεί στην πράξη, δεδομένου ότι οι δυο τους ήταν δίπλα-δίπλα, δηλαδή Γκαγκάτση και Κοστούλας, και ευχήθηκε ο ισχυρός άνδρας του Πανετολικού τη φορά αυτή να κερδίσει η δική του ομάδα. Προημερών, υπενθυμίζω, και πριν πάει ο Πανετολικός στο Λάτιμπορο, που επιστρέφει σήμερα στη Μεσήμβρια, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τον Πανετολικό με 4-0. Μάλιστα, ο Δημοκρατής Παπαδόπουλος στάθηκε και στην μάχη που δίνει ο ΠΑΟΚ με την Λέσχη Σόφιας. Μου έλεγε μάλιστα και εκτός αέρας πριν συνομιλήσουμε ότι ευτυχώς που δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ ψάχνει τρία γκολ, όπως και θα τα έψαχνε αν υπήρχε το εκτός έδρας γκολ, για να προκριθεί από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και να μην χρειαστεί την παράταση. Ναι. Στην περίπτωση δηλαδή που η Λέσχη σκοράρει, να ψάξει πάλι τρία γκολ με δύο γκολ διαφορά. Και ότι υπάρχει πίστη στη τάξη του ΠΑΟΚ για την επίτευξη αυτού του στόχου και η ομάδα να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, που ήταν με πράσινο πόλο μπλουζάκι, δεν θέλησε να τοποθετηθεί καθόλου για την κλήρωση. Θα ήταν μια καλή αφορμή, δεδομένου κιόλας ότι την τρίτη αγωνιστική υπάρχει αυτό το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει 4 παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη στο ξεκίνημα της κούρσας του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση η παρουσία του Βίκτορα Μητρόπουλου. Είχα πάρα πολύ καιρό να τον δω. Βίκτορας, τι έκανε εκεί? Ήταν κανονικά στην κλήρωση, δεν τοποθετήθηκε καθόλου. Ναι. Θέλησε να περάσει ο ίδιος απαρατήρητος, αλλά ήταν στο ίδιο τραπέζι, αν θυμάμαι καλά. Σαν τι ήταν? Σε διπλανό τραπέζι με τον Γιάννη Αλαφούζο. Σαν νομίζω τι ήταν ο Βίκτορας? Ήταν εκεί σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου και μόνο. Έχω την αίσθηση, έτσι. Όχι κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Και νομίζω ότι ήταν σε κοντινό τραπέζι και με τον νυν πρόεδρο της Super League, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος ήταν δίπλα-δίπλα ουσιαστικά καθήμενος και με τον Μαρκ Λάτεμπεργκ, που μετράει αντίστροφα, καθώς σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής, άλλες 5 μέρες και μετά θα φανεί σε ποια θέση θα βρίσκεται και αν θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μαρκ Λάτεμπεργκ, ο οποίος μιλώντας στην Κοσμοτέ TV, είπε χαρακτηριστικά πως είναι ικανοποιημένος από το έργο του και την παρουσία των ξένων διαιτητών, αλλά και την εξέλιξη των Ελλήνων διαιτητών κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, ακόμα και της παρουσίας γυναίκας διαιτητή στη διάρκεια του φινάλε του περσινού προαθλήματος της Super League. Και Κομπότης, μεταξύ άλλων, νομίζω ότι θα ήταν ο πολύ μεγάλος Γιάννης Κομπότης, ναι. Έτσι, βέβαια υπάρχει αυτό το εντσαντανέ και αυτή η φωτογραφία Μαρινάκη Κομπότη Αλαφούζου. Την άλλη πλευρά, από τη μία πλευρά υπήρχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γιάννη Αλαφούζο, στην άλλη πλευρά των τραπεζιών υπήρχε ο Δημήτρης Μελισανίδης, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ. Υπήρχαν διαφόρων ειδών πηγαδάκια, όμορφα,
μεταξύ άλλων και αυτό ανάμεσα σε Γκαγκάτση και Αγραφιώτη, από ό,τι τουλάχιστον έπεσε την αντίληψή μου. Δηλαδή από πλευράς πάω. Είδα πολύ ωραίες φωτογραφίες, γι' αυτό είπαμε, μου τις έστειλαν, πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη χθεσινή βραδιά. Και ναι. Αυτή του Καρυπίδη με τον Καραπαπά, και αυτή του Καρυπίδη, του Καραπαπά και του Μάκη Γκαγκάτση που γελάνε με τον Καρυπίδη και θα τη δει ο κόσμος σε λίγο. Ο χαιρετισμός, η χειραψία και τα χαμόγελα μεταξύ Μάκη Γκαγκάτση και Λευτέρη Αυγενάκη επίσης. Mm-hmm. Και άλλες τέτοιες φωτογραφίες ωραίες, πρέπει να τις δει ο κόσμος αυτές τις φωτογραφίες για να μην... φτιάχνει διάφορα με το μυαλό και μη φουσκώνει κάποια πράγματα. Είναι άλλο βέβαια αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο και άλλο αυτό που γίνεται εκτός, ειδικά ιδιαίτερα σε τέτοιες βραδιές. Ακριβώς, όπως έγινε χθες, η λίμνη σβουλιαγμένη στο περιθώριο της κλήρωσης. Αυτό το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και από πλευράς των ανθρώπων της Super League είναι ότι το μοναδικό διαφορετικό σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα είναι ότι δεν θα έχουμε παράζ με ομάδα της Super League 2, δηλαδή του προτελευταίου που θα υποβάζει και αυτός με τη σειρά του απευθείας, όπως και ο τελευταίος μέσα από τη διαδικασία των μπαράζ, διορθώνω, μέσα από τη διαδικασία του προαθλήματος των play-out που είναι ένας γύρος 7 αγωνιστικών. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ τσέκαρα χτες στο χαρτί της κλήρωσης σε σχέση με την περσινή χρονιά και τουλάχιστον χαζεύοντας κυρίως τον πρώτο γύρο που θα μας απασχολήσει μέχρι το τέλος του μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη στο μεγαλύτερο βαθμό, καθώς ακολουθεί το παγκόσμιο κύπελο και μετά θα ξαναμπούμε στην δράση μετά το πέρας του λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είναι ότι σε κάθε αγωνιστική τουλάχιστον μέχρι το 10 όπως είδα, 4 παιχνίδια θα μεταδίδονται τηλεοπτικά από τα αστικά κανάλια της Cosmote TV και 3 παιχνίδια θα μεταδίδονται ζωντανά τηλεοπτικά από τα αστικά κανάλια της Nova Sports, κάτι το οποίο δεν ίσχυε τουλάχιστον όπως θυμάμαι την περσινή χρονιά. Φέτος είναι ξεκάθαρο ότι κάθε αγωνιστική θα ισχύει αυτό το πράγμα και αυτό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, Γιώργο μου, είναι ότι σε ένα μικρό χρονικό διάστημα μερικών δευτερολέπτων από τη στιγμή που ανέβηκε στο πάνελ ο κ. Λάιος από πλευρά της Super League, ξεκίνησε και τελείωσε η κλήρωση μέσα από το σχετικό σύστημα του κομπιούτερ, χωρίς κλειδάριθμους να βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον προς τις ομάδες. Ναι. Απλά να ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι, για παράδειγμα, ΠΑΟΚ και Άρης να μην παίζουν ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν και το απόλυτα φυσιολογικό. Και από πλευράς μου, κάποιες άλλες προτάσεις, οι οποίες είχαν πέσει στο τραπέζι σε προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο της Super League, πέσαν όλα αυτά μέσα στον προγραμματισμό του υπολογιστή και του σχετικού προγράμματος και η κλήρωση ξεκίνησε και τελείωσε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, και γι' αυτό ναι. Την είδαμε κατευθείαν με τις αγωνιστικές. Το πρώτο τέρμπι να είναι το Άρης ΠΑΟΚ στην τρίτη αγωνιστική και ουσιαστικά λίγο πιο μετά να μπαίνουμε στον χορό για τα τέρμπι των ομάδων της Αθήνας με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ακολουθούν. Έτσι, με το παιχνίδι να είναι 3 ή 4 Σεπτεμβρίου νομίζω αυτό το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, το πρώτο, ναι, το καλησπέρα των τέρμπι της χρονιάς είναι αυτό. Είναι αυτό που απομένει να διασαφινιστεί ή να αποσαφινιστεί πιο σωστά, να διορθώσω το ρήμα, για το αν τυχόν θα υπάρχουν φέτος παιχνίδια και την Δευτέρα ή αν όντως θα έχουμε παιχνίδια μόνο Σαββατοκύριακο, γιατί είδα να υπάρχουν μόνο 2 ημερομηνίες κάθε φορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πρωτάθλημα να ξεκινάει ή τέλος πάντων η πρώτη αγωνιστική να είναι 20-21 Αυγούστου, η δεύτερη 27-28, η τρίτη, όπως είπες και εσύ, 3 και 4 του Σεπτέμβρη. Θέλω να δω όταν θα έρθει η ώρα να προγραμματιστούν ακριβώς οι ημερομηνίες και οι ώρες των παιχνιδιών. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτό το οποίο εισέπραξε χθες είναι ότι τα περισσότερα παιχνίδια θα είναι κατά κύριο λόγο στις 6 και στις 8.30 και όσο θα περνάει ο καιρός και θα μπαίνουμε προς το χειμώνα θα πηγαίνουν παιχνίδια και πιο νωρίς, καθώς θα μικραίνει η μέρα με την αλλαγή της ώρας στα τέλη του Οκτώβρη. Και όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Το ευχάριστο είναι ότι ξέρουμε πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και πότε τελειώνει ουσιαστικά το πρωτάθλημα με την τελευταία αγωνιστική των play-off να είναι προγραμματισμένη η 10η αγωνιστική των play-off για τις 14 του Μάη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κλείσουμε μόνο, ναι. Γιατί έχουμε παιχνιδάκι και Champions League σήμερα με τη διπλή ευκαιρία στις 6.30 στη Λάρνακα. ΑΕΚ Λάρνακας Μίτιλαντ 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θα στηρίξουμε την κυπριακή ομάδα με φόντο τη δική της πρόκριση, άσοχη στη διπλή ευκαιρία που είναι στο 1.90 τη στιγμή αυτή. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Να είσαι καλά. Καλό, να είσαι καλά.